Μας κάνουμε ζέσταμα για να πούμε στο κλίμα. Τι λοιπόν, ζέσταμα θα κάνουμε, αγαπημένη μου? Θα κάνουμε push-ups. Ωραιότατα. Είστε ροκ υπόπτυπος. Κατά βάθος είμαι αναρχικό στοιχείο. Άρα λοιπόν κλείνω ωραία. Η αγαπημένη μας κοπέλα περνάει με την όμορφη μάσκα τσιχάρου. Σαφώς προτιμώ τα ροκ στοιχεία έτσι κι αλλιώς. Παρόλο που είμαι pop. Βίση Βανδύ. Τώρα κοίταξε, δεν μπορώ να μην πω ότι αγαπάω και τις δύο, αλλά επειδή με την Άννα έχουμε ζήσει πολλά χρόνια και έχει και μια άλλη ποιότητα σαν άτομο και έχει και μια θεατρικότητα, θα ψηφίσω Άννα Βίση, τι να κάνω. Εντάξει, το δεχόμαστε. Ανατολίτισσα ή φεμινίστρια? Ανάμεσα και στα δύο. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν μ' αρέσουν τα κλισέ, δεν μ' αρέσουν οι τίτλοι και τα κλείνω το κουτάκι. Δηλαδή, είμαι ανατολίτισσα. Δηλαδή, υπηρετώ, είμαι φεμινίστρια και τα σαρώνω όλα. Όχι. Ελευθερία της προσωπικότητας του καθενός. Συνδυάζει και τα δύο στοιχεία. Και ανατολίτισσα αν αγαπάς κάποιον, αλλά επειδή το θες εσύ, όχι επειδή το επιβάλλει ο άλλος. Και φεμινίστρια όταν πρέπει να διεκδικήσεις θέση εργασίας, νόμιμα δικαιώματα κτλ. Ωραία, μου αρέσει. Πολύ να στα 80s ή στα 90s. Εγώ είμαι και στα δύο. Ξεκίνησα τέλος της δεκαετίας των 80s και ουσία πιάνω και τα 90s. Ποια περίοδο προτιμάτε από τις δύο, τώρα που τις βλέπετε από μακριά? Από μακριά, καμία. Το θέμα είναι ότι τώρα που έχουν κάνει την αναβίωσή τους, τις αγαπάω και τις δύο. Τότε δεν είχα τη δυνατότητα να τα εκτιμήσω σωστά τα πράγματα, ήμουν λίγο φευγάτη. Ξαπλώστρα σε κοσμική παραλία ή ομπρελίτσα και τάπερ σε ερημική παραλία? Το τάπερ μου το χάλασε το σκηνικό, γιατί είμαι και στα δύο. Ναι, γιατί είμαι καλοπερασάκιας. Τι να λέμε, αλλά λέμε τώρα μπουρδες. Αναρχικό στοιχείο, αλλά και την ξαπλώστρα μου τώρα στην παραλία, έτσι την αυτό και το νερό να γλύφει την άμμο και φέρε και πέντε κοκτέιλ. Ναι, το προτιμώ. Υπάρχει τραγούδι άλλου καλλιτέχνη που να το ζηλέψατε και να είπατε, εγώ ήθελα να το πω αυτό? Το ζήλεψε όχι, αλλά πάρα πολλά τραγούδια από έντεχνα, από αντρών, από μαχαιρίτσα, την Άννα, την Ποφίλ. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία κάτι μου λένε. Επειδή το έπαιξα πάντοτε δίπορτο και ήμουνα και στην πλευρά με Σταμάτη Κραουνάκη, Γιώργο Μαρίνο, εντεχνίλα και μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Αγαπάω από το pop τραγούδι, το οποίο θα με κάνει να τραγουδήσω, να χορέψω και να έχει απλά μια καλή αισθητική, μέχρι ένα βαρύγδουπο έτσι στενάχωρο στίχο με ωραία μελωδία. Τώρα τελευταία μου αρέσει το «Θέλω κάποιον να με σύρει». Μαρίζα Ρίζου. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ας το πούμε. Αν η ζωή σας γινόταν ταινία, ποια ηθοποιός θα θέλατε να σας υποδηθεί? Μπέντι Μίτλερ. Τελείως τρελή γι' αυτό. Προτιμάτε να γεράσετε πάνω στη σκηνή ή σε σπά στην Ελβετία? Καλέ, σε σπά στην Ελβετία, πας καλά. Είμαι καλοπερασάκιας και είμαι και αντικειμενική και ρεαλίστρια. Συχαίνω με τους ανθρώπους που γερνάνε πάνω στη σκηνή χωρίς να έχουν την δυνατότητα να έχουν τις φωνητικές ικανότητες και τις σωματικές και τις ενεργειακές που είχαν στα 30, 40, 50, 60. Τελείωσε! Περνάει το κορίτσι μου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ωραία καφεδάκια είναι αυτά. Ωραίο πλάνο είναι αυτό, μια χαρά. Θα προτιμούσατε να κλειστείτε σε ασανσέρ με το Δάντι ή με τον Πίγαλη? Με το Δάντι θα σου πω γιατί. Γιατί με τον Πίγαλη θα είχαμε πολύ μουρμούρα. Με το Δάντι είναι πάλι δικό μου παιδί. Αλλά με το Δάντι, όχι μόνο και με τους δυο θα γέλαγα. Απλά με τον Πίγαλη έχω κλειστεί κάνα δύο φορές. Κατάλαβες. Οπότε καλύτερα με το Δάντι. Θα λέγαμε και κάνα push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να δεις την παναπηγή γυμναστική. Πιο εύκολα εμπιστεύεστε ή σας εμπιστεύονται? Και τα δύο. Δηλαδή με εμπιστεύονται γιατί είμαι ένας άνθρωπος που θα πω την αλήθεια. Στους φίλους μου είμαι πάρα πολύ ντεκλαρέ και σωστή. Συνήθως όμως κάνω το λάθος και εμπιστεύομαι τους άλλους, που πάντοτε αυτό βγαίνει εις βάρος μου. Δηλαδή συνήθως με εμπιστεύονται οι άλλοι γιατί καταλαβαίνουν ότι λέω αλήθεια. Εγώ που εμπιστεύομαι δεν έχω βγει κερδισμένη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε σε άλλη τραγουδίστρια ένα τραγούδι σας. Ποιο θα αποχωριζόσασταν? Την πυρίμπα, το ροζ μπικίνι ή κάποιο άλλο? Δεν έχω λόγο να μην αποχωριστώ κάτι, γιατί δεν δένομαι με τέτοια συναισθηματικά. Δηλαδή δεν κάνω τέτοια συναισθηματικά δεσίματα με πράγματα όπως είναι ένα τραγούδι, ας πούμε. Θα το έδαινα σε μια τραγουδίστρια που θα το έλεγε ίσως και καλύτερα από μένα. Βέβαια, είναι ορισμένα που έχουν να χαρακτηριστεί. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Θα έδινα οποιοδήποτε τραγούδι μου ζήταγε, ας πούμε, η Μαντό.
Μπορείτε να θυμηθείτε καμιά τρελή στιγμή με κανένα θαυμαστή που να σας έχει μείνει στη μνήμη και να λέτε τι έζησα ρε παιδί μου? Εντάξει, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος με κυνήγαγε από πόλη σε πόλη και ήμουν και πιο μικρή και δεν ήμουν και τόσο γνωστή. Είχε γίνει λίγο σπούκι αυτό. Στην αρχή γελάσαμε, την άλλη φορά τον κράξαμε, την τρίτη φορά πια αναγκαστήκαμε και πήραμε μέτρα. Φανταζόμαστε ότι σας περίμεναν άντρες, φανς, στα καμαρίνια, γινόταν ένας χαμός. Είναι έτσι όπως το φανταζόμασταν ή πιο απλά? Μύθος. Διότι είναι ανάλογα πώς σέβεσαι και πώς στείνεσαι και πώς ενσωματώνεσαι στο επάγγελμά σου. Μπορεί αυτό το πράγμα να φαίνεται προς τα έξω ή να φαίνεται, ξέρω εγώ, μία, ότι ο διάσημος που αυτό και χειροκροτήματα. Αλλά και αυτό, αν δεν είναι επί της ουσίας, δεν έχει διάρκεια. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να έχεις την απλή αγάπη των ανθρώπων αυτών που μετά από 40 χρόνια σχεδόν παίξαμε στο μήλο και ήρθαν οι άνθρωποι και καινούργιες γενιές να σ' αγκαλιάσουν, παρά σε περιμένει ένας γκόμενος με λουλούδια και χέστηκε φοράδα που λένε σταλόνι. Κατάλαβε στενό. Πήγα στο 8ball, ας πούμε, και ήταν 4 κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά και μου λέει ο Βαγγέλας, η καινούργια γενιά. Και ξέρανε κομμάτια και ζητήσαν κομμάτια να ακούσουν που δεν τα έχω πει. Αυτό είναι επιτυχία. Τι να τα κάνω, τα λουλούδια και τα. Αν έπρεπε να διαλέξετε ένα μόνο τραγούδι για να σας θυμούνται οι επόμενες γενιές, ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήταν η Μπυρίμπα, ακριβώς επειδή είναι το πρώτο. Στίχη του Σταμάτη του Κραουνάκη. Λέει 2-3 πράγματα μέσα ο στίχος που ίσως δεν τα έχετε προσέξει. Σηματοδοτούν την δεκαετία του 80 και λέει και βαρέθηκα τα ίδια σου τα φέρτα, τους γάμους, τις παπάδες, τα κουφέτα. Αυτό σημαίνει μια αναρχία, ας το πούμε. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτό το τραγούδι, επειδή είναι και αρχή, θα ήθελα να μείνει, ναι. Πάμε στο ξαφνικό θάνατο. Θα απαντάτε με ναι ή όχι. Έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με συνάδελφο backstage και να βγείτε κατευθείαν σε σκηνή σαν να μην τρέχει τίποτα? Ναι. Έχει τύχει να μπλεχτείτε σε καυγά? Ναι. Έχει τύχει να διάσετε το λογαριασμό σας στην τράπεζα επειδή ψωνίσατε παραπάνω από όσο θα έπρεπε? Ναι. Να σας μπερδέψουν με άλλη τραγουδίστρια και να σας πούν με άλλο όνομα? Ναι. Να μετανιώσετε που απορρίψατε τραγούδι που έκανε μετά επιτυχία? Ναι. Επείτε μου ποιο τουλάχιστον. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο, αλλά θυμάμαι ότι ήταν κάποια τραγουδία του χαριτοδιπλωμένου. Τα οποία κάνανε επιτυχία, δεν έχει σημασία, αλλά οκ, το είχα απορρίψει εγώ. Αυτό ήτανε. Δεν είπα ούτε ένα όχι.